Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας τους Ορθοδόξους. Κρατούμε τις ομολογίες εις παρελάβαμε άδωλον παρά αντιλικού των ανδρών, αποστραφόμενοι πάντα νεοτερισμόν ως υπαγόρευμα του διαβόλου. Ο δεχόμενος νεοτερισμός κατελέχει ελλειπήντη και κηρυγμένη Ορθόδοξον πίστη. Αλλά αυτοί πεπληρωμένοι ήδη εσπράγιστε μη επιδεχόμενοι, μήτε μείωσιν, μήτε αύξησιν, μήτε αλλίωσιν. Είτε ο νοόντε και ο τολμών, ή πράξε ή συμβουλεύσε, ή διανοηθήνε τούτο, ή διειρνήθη την πίστη του Χριστού, ή διεκουσίως καθυπευλήθη εις τον αιώνιον ανάθεμα. Δια το βλαστημίνη στο Πνεύμα το Άγιον, ως τάχα μη αρτίως λαλίσα, εν τες γραφές και τις Οικουμενικές Συνόδους. Άπαντε σου οι νεοτερίζοντες, οι ιερές, οι σχίσματοι, οι εκουσίως, εν ετήσεων κατάλληλων σημάτιων, καν πάπε, καν πατριάρχη, καν αρχιερείς, καν κληρική, καν μοναχή, καν λαϊκή, καλάγυρος εξ ουρανού. Τη δε ληστρική συνόδο την εν Κρήτη γενωμένη, εν έτη 2016, καταργούσα τα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως, της αποφάσης των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων, τη συντασσωμένη την κοσμοκρατορία του Αντιχρίστου ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Όσοι δεν συμμετέχουν σε αυτήν, να επέφθει στην κεφαλήν αυτό όλα τα αναθέματα των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων, όλες οι πληγές του Φαραώ, να έχουν το φρικτό τέλος όλων των αιρετικών. Όπως και οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες, εις την εποχή τους, ανεφώνησαν το ανάθεμα εις αιρετικούς, ούτε και εμείς σήμερον, αναφωνούμε στεντορία τη φωνή εις αιρετικούς, της ληστρικής συνόδου της εν Κρήτη, ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Ευχή του Αγίου Αξιωμάρτυρος Κοσμά Φλαμιάτου, Θεέ Πανάγιε Πανάγαθε Πάνσοφε Παντοδύναμε Πατήριο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, Υιός μόνος αληθινός Θεός. Ο ποιητής και δημιουργός πάση νοητής και αισθητής πίσως, ο μεταφόβο και τρόμου λατρεύοντες εν το ουρανό εκλεκτοί άγγελοι όλων των Αγίων και των Δικαίων τα πνεύματα, σύ και εμείς λατρεύομαι, σε προσκυνούμε, σε δοξάζομαι. Ότι εσύ μόνο πρέπει λατρεία, εσύ πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στους αιώνας των αιώνων να μην. Εισέ και εις την μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία σου πιστεύομαι. Κατά το πολλάκι της ημέρας και πανταχού της Ορθοδοξίας αναγινώσκομεν και ομολογούμεν το σύμβολο της πίστεως ημών. Σε είδαμεν, σε ομολογούμεν ως αληθινός και γνήσιον και ουράνιον ημών πατέρα και ως ποιητήν και αδιάλειπτον και δαιμόνα και προνοητήν του παντός. Ευχαριστούμε εσύ Κύριε διά τα σανεριθμήτη σου πολλάς μεγάλας και αδιαλείπτους ημάς ευεργεσία σου και ό,τι εξίωσας ημάς για της Ορθοδόξου πίστεως και για του Αγίου Βαπτίσματος γενέστε σου κατά χάριν τέχνα. Ευλογημένον ή και δοξασμένον το φοβερό και θείο σου όνομα εις τους αιώνας αμήν. Και ματέωσον αυτά στας βουλάς Κύριε, ο Θεός μου θού αυτούς, τους εχθρούς ως τροχών, ως καράμιν κατά πρόσωπον ανέμων, ως υπήρ, ω διαπλέξη, δρυμνών, ως υπλόξ, ω κατακάψη του ουρανίων δυνάμεων και πάνω των απαιών των Αγίων σου. Αμήν, γέννητο, γέννητο. Έτι δεόμεθα, Κύριε, και Θεέ ημών, οικετεύομαι και παρακαλούμε σε. Όσοι στην εποχή κοπιάζουσι και αγωνίζονται υπέρ της Εκκλησίας σου, Διός γίνεται κατάταξον αυτούς, Κύριε, εν της χωρίς των Αγίων σου Αγγέλων και πάντων των εκλεκτών Αγίων σου. Αμήν. Όσοι δε εκ του εναντίου επιβουλεύονται και διαβάλλουσι και σκοφαντούσι και εμπέζουσι, Κύριε, τους γνωσίους και αληθινούς φίλους και ευεργέτας της του Θεού Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας και του γένους ημών, και υπέρ αυτών είτε εν έργο εμπέζουσιν αυτούς, Κύριε, είτε εν λόγω ενεργούντος και αγωνιζομένους, όσοι προπάντων γενόμενοι στρατιώτε και όργανα του κοινού εχθρού και ενεργούσταται ενάντια των ποιούτων, και όσα δηλαδή τίνουσι εις την κατάρριξη της αληθινής σου του Θεού Εκκλησίας, εις τον σκοτασμόν, εις την πτώση, εις τον θάνατο, εις την απώλεια και εις γενικά συμφοράς και εις την καταστροφή του έθνους ημών, όσοι διαβάλλουσι και συκοφαντούσι τους ειλικρινούς Ορθοδόξους και υπέρ του κοινού καλού ημών αγώνος το ανάπαλι, όσοι επενούσιν και συνιστώσιν εις των κοινών ως Ορθοδόξους και αγωνιζομένους, υπέρ του κοινού καλού τα όργανα της πλάνης και της κοινής προδοσίας, πάση δε αυτής και της παραπλησίης, Θεέ υπεράγαθε και πολυέλεε, δώσ' ένε και του ελαίου σου και των ικτυρμών σου χάριν και φωτισμόν ενθύ, εις επίγνωση αληθείας, εις ευάλωση και συκοφαντούση και εμπέζουση, Κύριε, στους γνωσίους και αληθινούς φίλους
και ευεργέτες της του Θεού Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας και του Γένους ημών. Και υπέρ αυτών, είτε εν έργο επέζουσιν αυτούς, Κύριε, είτε εν λόγω ενεργούντος και αγωνιζομένους, όσοι προπάντων γενόμενοι στρατιώτε και όργανα του κοινού εχθρού, και ενεργούσταται ενάντια των τιούτων, και όσα δηλαδή τίνουσιν εις την κατάληξη της αληθινής σου του Θεού Εκκλησίας, εις των σκοτασμών, εις την πτώση, εις των θάνατων, εις την απώλεια και εις γενικά συμφοράς και εις την καταστροφή του έθνους ημών, όσοι διαβάλλουσι και συκοφαντούσι τους ειλικρινώς Ορθοδόξους και υπέρ του κοινού καλού ημών αγώνος το ανάπαλι, όσοι επενούσιν και συνιστώσιν εις των κοινών ως Ορθοδόξους και αγωνιζομένους, υπέρ του κοινού καλού τα όργανα της πλάνης και της κοινή προδοσίας, πάση δε αυτής και της παραπλησίης, Θεέ υπεράγαθε και πολυέλεε, δώσε έλεγεν του ελαίου σου και των εκτιμών σου χάριν και φωτισμόν ελθύν, εις επίγνωση αληθείας, εις αληθινήν επιστροφήν και μετάνοια, όπως γενόμενοι στο εξής, γνήσι ζηλωτές και αγωνιστέ, υπέρ της αληθείας και του κοινού συμφέροντος τύγου σωτηρίας. Όσοι δε εξ αυτών διατελώσιν αδιόρθωτοι και αμετανόητοι, ουσί μόνος είδας Κύριε, και επομένως η κοινή εχθροί δι' αυτών υπενεργούσιν και παρασκευάζουσιν, ή να φέρουσι πολλών άλλων πτώσιν, θάνατον και απώλεια μεγάλας και κοινά συμφοράς και γενικών κίνδυνων εις την Ορθοδοξία και εις το πολυπαθέσιμον έθνος, επί πάση δε τούτης Θεέ δίκαιε και παντοδύναμε, έλθει η προσηκούσα αυτής ποινή και ο θυμός της οργής σου, καταλάβει αυτούς, γέννητο αυτή τυφλή, κοφή, άφωνη παράφρονες λεπρή, με μοιασμένη στο σώμα, δελεκτική παραπάση, εις έρθιν εις αυτούς, αισθητός στο σώμα πνεύματα πονηρά και ακάθαρτα, και υπάτωσαν δια του στόματος αυτός, τα σώσας διαβολάς, βλαστημίας, προδοσίας και άλλα κοινά έπραξαν δεινά. Και ταύτα μεν προς ανακούφιση της επικειμένης αυτού, αιωνίης κολάσεως, προς σοφρονισμών και διόρθωσιν πολλών άλλων, εν αγλία κλονουμένων ή πεπτοκόντων. Ταύτα δε ευχόμεθα, δεόμεθα και παρακαλούμεν, και υπά το πας από περάτων έως περάτων της οικουμένης ορθόδοξος και περιούσιος λαός του Θεού. Αμήν. Γέννητο, γέννητο. Γέννητο, γέννητο. Αγαπητοί αδελφοί, επειδή έχουν κάνει πολύ παράπονα και λένε ότι δεν έρχονται να αντιδράσουν σε μία ομολογιακή αντίδραση λόγω του ότι υπάρχουν αναθέματα. Να ξέρετε πολύ καλά ότι λένε οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι, όποιος δεν μπει στους αιρετικούς ανάθεμα, η 7η Οικουμενική Σύνοδος λέει, έχει αυτός το ανάθεμα. Τώρα θα σας διαβάσω σήμερα αυτή την ομολογιακή ημέρα ενάντια στην ψευδοσύνοδο στο Κολυμπάρι. Εύχεστε και υπέρ των δεδιωμένων αδελφών που πήγαν να κάνουν αντίδραση στην Κρήτη στο Κολυμπάρι και αμέσως τους μάζεψαν. Θα τα δείτε τα υπόλοιπα σε φωτογραφίες στο διαδίκτυο, γιατί δεν πρόλαβα να τραβήξουν βίντεο. Εμείς τώρα θα πούμε ποια είναι η σχέση των Αγίων Πατέρων όταν κινδυνεύει η πίστη. Τι ακριβώς μας λένε οι Άγιοι και τα συμπεράσματα δικά σας. Φυσικά η Άγιοι είναι άκρος αντίθετη από αυτήν την αιρετική, αντίχριστη, ψευδοσύνοδο, αρνησύχριστη, τον προάγγελο της παγκοσμίου κυριαρχίας του Αντιχρίστου και των Ιωδαίων. Και ας αρχίσουμε από το Μέγα Βασίλειο. Ο Μέγας Βασίλειος μας λέγει «Εις τα της πίστεως που χωρίς συγκατάβασης». Δηλαδή αυτές οι προδοσίες που κάνουμε δεν πρέπει εμείς να έχουμε καμία συγκατάβαση. Μας λέει «Αγώνος χρειά μεγάλου και τιούτων νομίμου». Ακόμη και αμφιβολίες εις τα της πίστεως θεωρείται άρνηση της πίστεως. Πας νεοτερισμός υπαγόρευμα του διαβόλου. Ο δε Άγιος Νικόδημος θέλω να αποδείξει το μέγα χάσμα που ευρίσκεται μεταξύ μου των Ορθοδόξων και των αιρετικών, λέγει, διορίζει ο ούτως κανόν πιδάλιον σελής 353. Να μη συμπροσευχόμεθα ούτε με τους αιρετικούς, ήτι με τους ψάλλοντας, με τους σφάλλοντας περί την πίστην, ούτε με τους σχισματικούς, ήτι με αυτούς που κατά την πίστην έχουν Ορθόδοξο, χωρισμένους δε από την Καθολική Εκκλησία εν είναι, όπως είναι σήμερα το νέο παπικό ημερολόγιο, το οποίο όχι μόνο σχισματικό ετέθη, αλλά παραλλήλως έθεσε τον εαυτό του εκτός Ορθοδόξου πίστης.
πίστεως κάνοντας αυτήν την Ιουδαϊκή ψευδοσύνοδο στην Κρήτη. Εν καιρό ομολογίας Ορθοδοξίας είναι φοβερόν της απιστίας το κρίμα, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ο σιωπήσας μόνο ένοχος εστίν του αίματος των αμαρτανόντων ευρίσκει και των αμαρτωνόντων ευρίσκεται λόγω αιρέσεως, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Τη σιωπή στο κρίμα φοβερόν, συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος. Χρή δε προς τας διαβουλάς μη αποσιωπάν, ή να μη συγχωρήσω με λεβοδοθήνε το ψεύδι και τους υπατημένους μη εναρώμεν την πλάνη. Μέγας Βασίλειος, όν το φρόνημα αποστρεφόμεθα και της κοινωνίας προσήκων φεύγει, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Και εδώ συνεχίζει ότι φεύγει και την κοινωνία με αυτούς, ενώ αντιθέτως αυτοί υιοθέτησαν την ψευδοσύνοδο. Πίστην δε εμείς ούτε παρά άλλων φρονουμένων ημί νεωτέρα παραδεχόμεθα, ούτε αυτήν τα της ημετέρας διανοίας γεννήματα παραδιδώνε, τολμόμενη να μη ανθρώπινα ποιήσομε τα της ευσεβίας ρήματα, αλλά άπερ τα των Αγίων ανδρών δε διδάγμεθα, ταύτα προς ερώτησιν ημάς διαγγέλλομεν. Μέγας Βασίλειος. Ο Άγιος Αλβρόσιος μας λέει, οι μη έχοντες της προς τον Θεό αληθήν πίστη και τους εργαζομένους καλά έργα και αρετάς έχοντας, αδύνατον είναι να σωθώσει. Ο Άγιος Αναστάσιος, αιρετικός με κοινά σημεία ή προφητεύων ούτως, είτε υποδαιμόνων εμπέζεται και τι νομίζει εκ Θεού εγείρεστε αυτού τα τιάτα. Μεταξύ των Ορθοδόξων και των αιρετικών δεν υπάρχει καμία κοινωνία εις την πίστη. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος μας λέει, καν θαύματα πας λέγον παρά τα διατεταγμένα, καν αξιόπιστος ή καν νηστεύει ή καν σημεία ποιεί και προφητεύει, λύκος φαινέστο εν δωρά προβάτου, δωρά προβάτων βορά κατεργαθόμενος. Απέχεστε ούν των κακών βοτάνων άτινα Ιησούς Χριστός ου γεωργή, όπως είναι αυτή η σχισματοαιρετική οι άνθρωποι του Πάπα, των Ιουδαίων Ταλμουδιστών και του Λευκού Αδελφάτου, του κατεντορίου του Ρότσι, έκαναν αυτή την ψευδοσύνοδο. Και συνεχίζει, ου Γεωργή, αλλά ο ανθρωποκτόνος θύρ, για το μη είναι αυτούς φυτία πατρός, αλλά σπέρμα του πονηρού. Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ου ξένα ομιλώ, ουδέ παραλόγο ζητώ, αλλά αποστόλων γενόμενος μαθητής, γίνουμε διδάσκαλος εθνών. Τα παραδοθέντα αξίως υπηρετώ, γενομένης αληθείας μαθητάς. Εάν τις διδάσκει ημάς, παρό ο παρέλαβε η Καθολική Εκκλησία, παρά των Αγίων Πατέρων, Αποστόλων, Συνόδων και μέχρι τούτο διαφύλαξε, μη ακούσετε αυτού, μη δε δέξιστε τη συμβουλή του Όφεως, καθώς εδέχθη η Εύα και ετρίγησε θάνατο. Και άγγελος καν βασιλεύς διδάσκει ημάς, παρό ο παραλάβεται η Καθολική Εκκλησία, κλείσατε τα σαφάς. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ους δεις των εφρονούτων ενατιωθήνε δύναται τη εκταθήσει πίστη παρά των Αγίων Πατέρων, των ενικαία και πάλι παρά της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της συγκροτηθήσεις εν τη Εφεσίων Μητροπόλη. Ομολογούμεν τινόν τας δύο φύσεις και των ενή προσώπου δύο έχουν Υιό έναν Κύριον Ιησού Χριστόν. Νους εξορθότητος κινούμενος ευρύσει την αλήθεια, ο δε πάθος αποτέψεται αυτή, όσοι ως θαλάσσιος ο Αφρικανός. Εδώ ένα μικρό σχόλιο. Να γιατί λοιπόν δεν μπορούν να βρουν όλοι την ορθή πίστη. Γιατί δυστυχώς η ψευδοεκκλησία του Αντιχρίστου, η κρατούσα εκκλησία, πληρώνεται από το Ρότσι, έχει κάνει τους Έλληνες να μην λειτουργούν με ομορφότητα νοός, αλλά να αποτεύξονται την αλήθεια και να αγκαλιάζουν και να εγκολπίζονται την πλάνη. Ιδού γιατί δεν δυνάμεθα
Κύριος ο Ιεροσολύμων μας λέει, πολλοί ουφρονιμότεροι ήσαν οι Απόστολοι και οι Αρχαίοι Επίσκοποι ή της Εκκλησίας προστάτε. Οι παραδιδόντες σίουν τέκνων της Εκκλησίας ότι μη παραχάρατε τους θεσμούς. Αυτοί καταργούν τους θεσμούς της Εκκλησίας. Ούτε τα δόγματα χωρίς έργων αγαθών ευπρόσδετα από τον Θεό, ούτε τα μη τα μετευσεβών δογμάτων πλανεμένα έργα παραδέχεται ο Θεός. Άγιος Υπόλυτος, βασιλεύς μέγας γέγονεν επί της γης, δεύτε πάντες εις προσκύνησιν αυτού. Δεύτε πάντες θεάσαστε την ισχύν της δυνάμεως αυτού. Ιδού γαριμήν και τον εν παρατάξει και ίνον ημίν, χαρίσατε και πλούτον πολλαπλή και αξίας μεγάλας, το γάρ κελέσματι αυτό, πάσα η γη και θάλασσα υπακούει, δεύτε πάντες προς αυτόν, και πάντων και πάντας δια την στέρηση των βρωμάτων επ' αυτών ελέψονται και προσκυνήσουν συν αυτόν, και δώσει αυτής χάραγμα εν τη χειρή τη δεξιά και το μετόπο αυτόν, ή να μύτη των τίμιων σταυρών ποιήσει, αλλά δέδεται αυτού η χείρ και το πλάνο προστεθήσεται και αυτό δουλεύσει και μετάνοια εν αυτό ούκεστην η δε στραγής αυτού επί του μετόπου και επί της δεξιάς γύρω σχήξη σίγμα 666 και ως νομίζει ίσως γράφει τη σφραγίδα αυτή να αρνούμε επειδή και πρώην για τον υπηρετών αυτού ο αντίδικος εχθρός ήγουν των ειδωλολατρών της μάρτυρης το Χριστό προέτρεπεν οι άνομοι αρνητέ. Αυτοί εδώ λοιπόν τι μας προτρέπουν να κάνουμε. Αυτοί μας προτρέπουν σε λίγο όπως δώσανε ανοιχτά άδεια να βγει η αχρήματη συναλλαγή με την ψευδοευλογία της Εκκλησίας, να χαραχτεί ο ελληνικός λαός και όλοι οι φίλοι. Γιατί οι φίλοι περιμένει από τους Έλληνες Ορθοδόξους να αντιδράσουν στον Αντίχριστο και αυτοί παραδίδουν τα σκύπτα στο χάραγμά του. Γι' αυτό λοιπόν όταν λένε οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι ανάθεμα, πρέπει να διαβαστεί το ανάθεμα. Και συνεχίζομαι. Άγιος Μελέτιος Ομολογητής, μη πείθεστε της ηγουμένης, μονάζους ημιδέ της πρεσβυτέρης. Ας αν όμως λέγουσι, κακίστος εισηγούνται, μηδέ επισκόπης, ηκέτη, τα μήλας λυσιτελούνται πράτην και λέγειν και φρονείς, δολούιον παρενούσιν. Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός συνεχίζει, φεύγετε τους παπικούς εσ' απόφεως. Αυτοί αγκαλιάζουν τους παπικούς. Άπαντες της Εκκλησίας διδάσκαλοι, πάσε σύνοδοι, πάσε θείε γραφέ, φεύγειν τους ετερόφρονας. Παρενούσιν και της των αυτών κοινωνίας διείσταστε. Εμείς δε ουδέν άλλο να ενεπαισχύστη με το Λατίνον, αλλά ότι εισήν ου μόνο σχισματική, αλλά και αιρετική. Διότι ουδέ πρέπει ούτε ενωθήνε αυτής, μήτε εμβάλλουσε την προσθήκη του συμβόλου. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής μας λέει, το κλειδί για τους Ορθοδόξους, καθολική εκκλησία, την ορθήν και σωτήριον της πίστεως ομολογία, ο Κύριος είναι υπόν. Δια τη στηρίσεως των εντολών πραγματοποιείται η κάθαρση εκ των αγαθών, ενώ εκ τη στηρίσεως των ορθών δογμάτων αποκτάται ο φωτισμός του νου, λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Αυτοί καταπατήσαν τα δόγματα του τέστη, να καταλάβετε. Δεν θα υπάρχει φώτιση να αντισταθούν στον Αντίχριστο και θα προδώσουν ομοθυμαδών όλοι μαζί τον Κύριο Ιησού Χριστό προσκυνώντας τον Αντίχριστο δηλαδή. Άγιος Νικόδημος, η συγκοινωνία με συμπροσευχές και με αιρετικούς γνωρίζοντες αυτόν αποβλέπει εις ατιμία και καταφρόνηση του αφορίσαντος τους αιρετικούς και διαβάλλει αυτόν και αδίκως ως αδίκως αφορίσαντα. Αυτό ακριβώς που μας προσάφτουν οι σύγχρονοι Ορθόδοξοι ακόμη και του Πατρίου που δεν τολμούν να εκτελέσουν τις εντολές των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Ας αναλογιστούν για τα λάθη. Λέγει ο Άγιος Νικήτας ως της Αθράτος, που δίνατε πηγή αγαθή, νάματα θολερά και οζόδι πηγάζει. Γι' αυτό λοιπόν επί
δεν μπορούν να σας δώσουν καθαρά ανάματα. Θα σας δώσουν αιρέσεις, θάνατο και κόλαση. Ο Άγιος Θεόδωρος Ευστουδίτης, ούτε ότι αν δώσει κανείς όλα τα χρήματα του κόσμου, αλλά κοινό όμως με την αίρεση δεν γίνεται φίλος του Θεού αλλά εχθρός. Επίσης είναι γνωστόν ότι μόλις μόνο έχει η κοινωνία εκ μόνου του αναφέρει αυτόν, τον οικουμενιστή, τον αιρετικό, τον Πάπα. Καν ορθόδοξο συν ο αναφέρον. Συνεχίζει ο Άγιος Θεόδωρος Ευστουδίτης. Η σιωπή, μέρος συγκαταθέσεως και αρνήσεως εν καιρό αιρέσεως. Φυλάξατε ότι έχοντας της ψυχοφθόρου αιρέσεως εις η κοινωνία αλλοτρίως εις Χριστού. Εχθρούς του Θεού, ου μόνο της αιρετικής, αλλά και τους θείους τους αυτούς που έχουν επικοινωνία με τους αιρετικούς. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σκεφτείτε καλά ότι η σιωπή σημαίνει τη συγκατάβαση και κανονικά έπρεπε όλοι να είσαστε εδώ αυτή τη στιγμή ή στο κολυμπάρι. Ο μεν τέλειον μεν την πίστην εναβάγησαν οι δε και τις λογισμείς ου καταποτίστησαν. Όμως την κοινωνία της αιρέσεως συνόλυται. Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Ή μη της αναθεματίζει ευχαίρος κατά το αναγκαίον πάντα αιρετικών ή της αυτής μερίδος. Το ακούτε? Όποιος δεν αναθεματίζει ευχαίρος τους αιρετικούς, ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης λέει ότι παίρνει την αυτή μερίδα. Γι' αυτό ξυπνήστε από τη χλιαρότητά σας. Εντολή Κυρίου είναι μη σιωπάν εν καιρό κινδυνευούσης πίστεως. Συνεχίζει ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης. Καιρός του λαλήν αλλά και του σιγάν. Κατά την ατρόπων δυνάμεων, όταν η σέρεση εναπιούται, αντιλέγει κατά της αληθείας και πτώησιν της αυστηρίχτης ψυγές αναγκάζουσα επικινδύνως διά της καινοφωνίας των κακοδόξων αυτής λόγων του αιρετικού ψεύδους και σκανδαλίζουση τους ανθρώπους. Αλλά και υπομονής ώστε δια παντός εμένην τη ομολογία και αγώνος φοδρού, ώστε μη παρατραπίνε να μην παρατραπεί πολλά γάρτα σκάνδαλα, πολλά τα κολλήματα, μάλιστα εκ του πολέμου του αιρετικού. Αυτό που κάνουν αυτοί, και είπε ο αναθεματισμένος ήδη Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ότι όσοι δεν συμμετέχουν και είναι αντίθετοι θα τους κηρύξει αιρετικούς. Το ανάθεμα ήδη το έχετε πάρει, όσοι ακούσετε αυτόν και το έχει πάρει και ο ίδιος. Γι' αυτό προσέχετε πολύ, τα αναθέματα δεν τα λέμε εμείς. Τα λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας και απαιτείται να διαβαστούν για να ξεχωριστεί η θέση των Ορθοδόξων από τους αιρετικούς. Και όπως είπε κάποιος ένα κηρυγμά του προλίγων ημερών, δεν υπάρχουν γκρίζες γραμμές, δεν υπάρχει μέση οδός. Ή Ορθόδοξος θα είσαι ή κακόδοξος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει, όταν οι επίσκοποι δεν ξεσηκώνονται κατά της αιρέσεως και του 666 φυσικά, τότε εξανίσταται ο λαός δια της Ορθοδόξης ομολογίας Θεοκινήτου. Διότι ούκ ανθρωπίνη δύναμη, αλλά η Θεία Χάρις, το Πανάγιο Πνεύμα που εορτάζαμε χθες, ταύτην Γεωργήν την Εκκλησία. Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, παρατηρολογία 48-802. Για τα μέλη της Εκκλησίας εις δύο διαιρούνται. Εις τους νοσούντας την πίστη, καινοτόμους, αιρετικούς, και εις τους υγιένοντας ακαινοτομή τους Ορθοδόξους. Συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης. Μηδέν δόγμα το της αγάπης προσχήματι προσδέχεστε, όπως κάνουν αυτοί. Προβάλλουν την ψευδοαγάπη που θα προβάλλει και ο Αντίχριστος για να καταπατήσουν τον ατίμητο, τον Κύριο Ιησού Χριστό και την Ορθόδοξο πίστη. Ότι σε ευθύς του Βασιλέως Χριστού συμφιλιάζουν, ου δύνατε του Βασιλέως φίλος είναι, αλλά ουδέ ζωής αξιούται, αλλά σύν της ευθύς απόλυτης. Πολλάκης ημάς υπόμνησον περί των αιρετικών και τα ον. Παρακαλώ, ου μη συγκαταβαστεί κατά τεθήνε αυτής, εις το πράγματι το μη εμβρώμαση, υπόμαση η φιλία, η σχέση η αγάπη η ειρήνη, ο γάρε διούτης απατώμενος και συγκαταβαίνων αυτής αλλότριων καθέστησεν καθολικής
τον εαυτό του της Καθολικής Εκκλησίας. Ουδής απλώς, ουδέ ανεξετάτως, από τον υποκρινόντων την αλήθεια παρασύρεστε, λέγει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η πανταχού της οικουμένης πίστη, και όντες και γενόμενοι και σώμενοι και αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού, οι οποίοι αποτελούν όλοι μαζί εν σώμα, εν πνεύμα, με κεφαλήν τον Ιησού Χριστό. Αυτοί το έστησαν αυτοί. Ο Άγιος Ταράσιος μας λέει, δεινόν είναι το ανάθεμα, επειδή μακράν του Θεού ποιήν τον άνθρωπον και από την βασιλεία των ουρανών εκδιώκει και πέμπτει αυτόν εις το σκότος το εξώτερο. Το γάρεν αυτή τη Εκκλησία παραδοθήνε ούκη συν ναι και τα άλλα ναι συν τη αληθεία και μένους η αραγή και ακραδάνοντα εις τον αιώναν χρόνο. Ο Άγιος Τιμόθεος, ο ένατος κανόν, τον Άγιον Τιμόθεον απαγορεύει την παρουσία αιρετικού κατά την ώρα της Αγίας Αναφοράς. Αυτά ήταν, αγαπητοί μου, λίγα από τους Άγιους Πατέρες, και ευχόμεθα σε όλους τους χριστιανούς να ανανύψουν, γιατί η μετάνοια όσο ζούμε υπάρχει, και θα τελειώσουμε όπως αρχίσαμε, πάση της αιρετικής. Ανάθεμα. Ανάθεμα. Μαρία, γρήγορα, δεν έχει μπαταρία. Άντε, η μπαταρία δεν έχει. Πατέρες και αδελφοί, χάρη του Θεού είναι η τρίτη μέρα διαμαρτυρίας μας. Δεν θα σας κουράσω, θα σας πω τις τελευταίες εξελίξεις της Ψευδοσυνόδου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανακοίνωσε ότι οι εκκλησίες που δεν θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο θα απομονωθούν και θα λογίζονται πλέον. Αφού η απουσία τους δεν θα επηρεάσει την ισχύ των αποφάσεών τους. Οι αποφάσεις που ως γνωστόν έχουν προσυπογράψει όλοι στην προετοιμασία τους. Άρα αδελφοί, γιατί περιμένανε την ημέρα της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος? Πόσοι δεοπαίκτες άφησαν χώρο για το Πνεύμα το Άγιο στη Σύνοδο αυτή? Για ποια θυσίαση μιλάμε, αφού πρωταρχικό ρόλο έχει ο παράγων άνθρωπος? Και πώς άλλωστε να τους επισκιάσει χάρη του Θεού όταν δεν αναγνωρίζουν τις οικουμενικές συνόδους της επιμεγάλου Φωτίου και επί της Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά? Έσχος. Ξέρετε αδελφοί γιατί? Για να μην στεναχωρήσουν τους αδελφούς τους τους παπικούς. Με λίγα λόγια, αναγνωρίζουν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και το Μέγα Φώτιο ως αιρεσιάρχες. Ότις μέγεις της βλαστημίας, αδελφοί, για να μην σταματήσει ο διάλογος και το διοριστικό τέλος με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Που είσαι Άγιο Μάρτιο Γενικέ, να δεις τους σημερινούς ιεράρχες, οι ασεβέστεροι των άλλων. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ορθόδοξοι χριστιανοί, τι θα γίνει με την ψευδοσύνοδο. Όποιος θέλει να κρατήσει ορθοδοξία θα διώκεται ως ρατσιστής. Μην φοβάστε όμως αδελφοί, ένας και ο Θεός είμαστε πλειοψηφία. Έχει έρθει η ώρα του διαχωρισμού, θα ξεκαθαρίσει η ρεπτοστάρη. Για αναλογιστείτε, εάν τα τέσσερα πατριαρχία που δεν θέλουν... Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, μεταξύ άλλων μας είπε, η Εκκλησία δεν έχει λύσει όλα της τα προβλήματα όλα αυτά τα χρόνια, δεν πορεύτηκε σε όλα σωστά, γι' αυτό εμείς πρέπει τώρα να τα διορθώσουμε. Απροκάλυπτη βλαστημία, αδελφοί, του Αγίου Πνεύματος. Αυτούς θα ακολουθήσουμε, αδελφοί. Όποιος πλέον θέλει να στρουδοκαμιλήσει, θα το πληρώσει ακριβά, με τη σωτηρία της ψυχής του. Όσο κι αν κρύβουμε το κεφάλι μας στην άμμο, το προδοτικό καθεστώς δεν θα αλλάξει. Αντίσταση τώρα, ας τους υπενθυμίσουμε και σήμερα τι θα φορέσουν ως σημάτιο εάν δεν σταματήσουν αυτή την ληστρική σύνοδο. Και κάτι τελευταίο, τα αδέρφια μας στην Κρήτη αδιόρθησαν σήμερα γιατί πήγαν να σηκώσουν πανό ενάντια στην ψευδοσύνοδο στο Κολυμπάρι Χανίων. Αδελφοί, ας προσευχηθούμε κάθε μέρα, ας κάνει ο καθένας από εμάς ένα κομποσκήνι για την ίσο Κρήτη, γιατί κινδυνεύει. Άγιοι πατέρες, ασκητές, προσεύχονται 24
διαλέξει Κρήτη μας. Ας κάνουμε κι εμείς το ίδιο, αδελφοί. Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Είναι περίπου 70 χρόνια κοντολογής από τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που μία συμμορία, η γνωστή συμμορία της τραπεζικής ελίτ, κατόρθωσε για άλλη μία φορά να ρίξει στον ύπνο την ανθρωπότητα δίδοντας κάποια ψευτοανθρώπινα δικαιώματα και κοιμίζοντας την οικουμένη όλη, έτσι ώστε να την οδηγεί στην αδιαφορία για το θέλημα του Τριαδικού Θεού και του Δημιουργού μας. Κατόπιν, μπόρεσαν να περάσουν μέσα στο ιερατείο όπως οι αρχαιότεροι αποστάτες Εβραίοι μακέλεψαν το κανονικό ιερατείο του Ισραήλ και πέρασαν τους ανθρώπους της πολιτείας, τις μακέλες εποχής, δηλαδή τους πολιτικούς απατεώνες εποχής, μέσα στις θέσεις, στις κενές θέσεις του μακελεμένου ιερατείου και αρπάζοντας και την εκκλησιαστική εξουσία και οδηγώντας τον Ισραήλ στην αποστασία και στη σταύρωση του Ιησού. Έτσι και αυτοί μπόρεσαν μέσα από τις μασονικές λέσκες τους να περάσουν τους ανθρώπους τους μέσα στο σημερινό ιερατείο, δυστυχώς και της Ελλαδικής Εκκλησίας. Έτσι, σήμερα έχουν δει το φως δημοσιότητας πάρα πολλές πληροφορίες για μασόνους ιεράρχες σε μεγάλους βαθμούς, αλλά ακόμα και μη μασόνους, οι οποίοι όμως υπηρετούν τυφλά και πανικοβλημένοι όλες τις εντολές της Διεθνούς Μασονίας, εις βάρος της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτό έχει γίνει και σήμερα λοιπόν, γιατί όλοι αυτοί οι κύριοι, Μαρθολομαίοι, Πάπες, Φραγκείς και όλοι αυτοί, δεν είναι πραγματικοί ιερείς κυρικοί. Είναι μασόνοι αρχιερείς, ιερείς της Μασονίας, οι οποίοι φορούν ως άλλοι προβατόσκημοι λύκοι στα ράσα της Εκκλησίας του Χριστού και μπαίνοντας μέσα σε αυτή πλανούν τον κόσμο ότι είναι επιμένες της και τα πρόβατα, μην έχοντας επαρκή γνώση, έχουν καταντήσει να υπακούνε τυφλά αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τους οδηγούν ορταχώς για το θάνατο και την κόλαση της αιωνίας ψυχής τους. Αυτή λοιπόν, αυτή της υπερτεκτονικής διεθνούς μασονικής του άσχημα, παντού και στην αιρετική πλευρά της Εκκλησίας, της παλαιότερης παλαιέφαντης Εκκλησίας των Δυτικών, αλλά δυστυχώς και της Ελλαδικής Εκκλησίας, διότι βλέπουμε πολύ καλά, όπως προείπαμε, μασόνους αρχιερείς μεταξύ αυτών και των Μαρθολομαίων, αλλά και άλλους, οι οποίοι κατελέχουν επισκοπού το Άγιο Πνεύμα και τις 7 Οικουμενικές Συνόδους στις αποφάσεις τους, έτσι ώστε να έχουν το άλλο φινάρτου σήμερα να προσποιηθούν ότι αναλαμβάνουν μια Οικουμενική Σύνοδο, την οποία θα την ονομάσουν πιο 8η. Άραγε, τι νόημα, δηλαδή ποιον κοροϊδεύουν όταν κατελέχουν τις εξής φέρες μερσεντές τους, με τα φινέ τζάμια, τα σκούρα, να μην βλέπουμε ποιοι είναι μέσα, με τα κλιματιστικά τους και με μια αρμάδα ζητάδες γύρω-γύρω και πίσω δύο άβρες λεωφορεία των ΜΑΤ, προκειμένου να συναντηθούν και να συμφωνήσουν τα όνομά τους και να μην φάνε τις πέτρες στο κεφάλι από τον κόσμο που ξέρει τις ανομίες τους και τις παρανομίες τους και θα τους πάρει κυνηγώντας. Και θέλουν να μας πείσουν λοιπόν αυτοί, οι συνοδεύονται με ολόκληρους στρατούς, ότι αυτοί έχουν Άγιο Πνεύμα και τώρα θα αποφασίσουν ένα Αγίο Πνεύμα. Αυτά είναι τα έσχη που ζει σήμερα η ανθρωπότητα δημόσια και που δεν μπορεί δυστυχώς να ξεχωρίσει δύο γαϊδάρων άκερα. Γιατί αν πράγματι κάποιοι έχουν Άγιο Πνεύμα ή όχι, αυτό φαίνεται από τη διάθεσή τους να πέσουν στον θάνατο για αυτά που πιστεύουν. Και πράγμα το οποίο έκαναν εκείνοι οι πατέρες των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Ενώ αυτοί σήμερα αλλάζουν τραπεζαρίες με αρταρχούς και βαριά γεύματα και μελωδίες μουσικές μέχρι και μπουζούκια στον Άγιο Παντελεήμονα. Μπουζουκάρικο όταν καταντήσανε και τον Άγιο Παντελεήμονα. Και θέλουν να μας πείσουν αυτοί ότι έχουν Άγιο Πνεύμα και σήμερα θα αποφασίσουν για την τύχη της Εκκλησίας. Αυτοί λοιπόν, αν έπρεπε να ονομάσουν μία σύνοδο, τη δική τους κάπως, θα έπρεπε να την ονομάσουν πρώτη Οικουμενική Ληστρική Σύνοδος κατά της Εκκλησίας του Χριστού. Γιατί περί τέτοιου πρόκειται, περί τέτοια συνόδου. Περί ληστρικής, η οποία επιχειρεί να καταργήσει όλο το παλέφατο εκκλησιαστικό εν Αγίω Πνεύματι αποστολικό δίκαιο της παραδοσιακής Εκκλησίας, της μίας Αγίας Καθολικής Ορθοδόξου Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού και να επιφέρει ένα νέο δίκαιο, αυτό της νέας τάξης πραγμάτων, αυτόν που την παρακύλει κατά αποκοπή η Bilderberg και η CIA, προκειμένου να ισοπεδώσουν όλες τις αντιστάσεις που συναντεί η νέα εποχή μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ακόμα και να μπορέσει να οδηγήσει ολοταχώς τους ανθρώπους στο παγκόσμιο συμβόλαιό τους με τον πατέρα τους, τον Σατάν, τον Διάβολο, γιατί αυτός είναι ο πατέρας τους. Δείτε τις παραστάσεις τους, ιδίως αυτού που ανεπλούνται για παγκόσμιο εκκλησιαστικό ηγέτη του Πάπα,
του Πάπα Φραγκίσκου και των προηγούμενων του, οι οποίοι σημειωτέων για να γίνουν πάπες έχουν απαραίτητος περάσει από τη μασονική στο Άολη και έχουν το 23ο βαθμό του Μασόν. Αυτοί λοιπόν σήμερα δεν λατρεύουν τον Χριστό. Πρόσφατα ακόμα ο σημερινός Πάπας σε εκδήλωση εγγενείων αρχαιολογικού μουσείου στο Ιλινόης, που κλήθηκε για να τιμήσει τα εγγένεια του μουσείου και να κόψει την κορδέλα, του ζήτησαν λοιπόν να γίνει μια ευχή για να πάει καλά το μουσείο στη λειτουργία του και στις εργασίες του. Και αυτός αντί για χριστιανική ευχή, διάβασε μια ευχή πρόσκλησης του Λούσιφερ, του Αιωσφόρου. Αυτοί είναι οι οπαδοί του παγκόσμιου σατανισμού και αυτοί που τους ακολουθούν επίσης και τους μνημονεύουν. Σωστά όρισαν λοιπόν οι πατέρες των Ευρωπαϊκών Συνόδων ότι πρέπει να φεύγει κανείς από αυτούς το ταχύτερο και να διακόπτει το μνημόσυνο τους και να διακόπτει τον συνεκκλησιασμό τους και τον συλλειτουργό τους. Όμως, όπως είπαμε σήμερα αυτοί, απτόητοι βλέποντας τον ύπνο της παγκόσμιας κοινότητας, εφορμούν για να λώσουν ό,τι έχει μείνει ακόμα στο εκκλησιαστικό δίκτυο της Εκκλησίας του Χριστού και που δημιουργεί αντιστάσεις και που δεν μπορεί να αφήνει τη νέα τάξη πραγμάτων, τη μασονική νέα τάξη πραγμάτων, να επελάσει και να εμφανίσει και την τελευταία ψυχή του ανθρώπου που πιστεύει στον Θεό Χριστό. Αυτοί είναι οι κύριοι αυτοί και η σύνοδός τους, όπως προείπαμε, πρέπει να ονομαστεί πρώτη οικουμενική ληστρική σύνοδος κατά της Εκκλησίας του Χριστού. Από σήμερα ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο στα παγκόσμια εκκλησιαστικά γεγονότα. Οι χριστιανοί, αν δεν ανοίξουν τα μάτια των συντομότερων και να επιστρέψουν στη μελέτη των Αγίων Γραφών, των Πατέρων της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού, που συνεχίζει να υπάρχει σήμερα, χλεβαζομένη ως με τη γνωστή ρίση παλαιοημερολογίτες, αν δεν γυρίσει λοιπόν σε αυτή την εκκλησία ο κάθε χριστιανός και να μελετήσει την παράδοση ως παρεδόθηκε από την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων και συνεχίζει να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία της Πατρώας Ευσέβειας των εκλεβαζομένων παλαιοημερολογητών και να μετανοήσει και να σκύψει να κάνει γνώση του το Άγιο Πνεύμα το οποίο λαλεί μέσα σε 7 οικουμενικές συνόδους, θα πλανηθεί και θα συρθεί στο χάρασμα. Γιατί έτσι λύγει το συμβόλαιο αυτών των οπαδών του παγκοσμίου σατανισμού με το χάραγμα των ψυχών. Αυτοί οι τύποι, όταν σταύρωσαν τον Ιησού, πήγαν και βρήκαν τον πατέρα τους διάβολο και τους ζήτησαν το συμβόλαιο για την παγκόσμια πλανηταρχία τους. Του είπαν, με αυτόν δεν τα βρήκαμε, τον σταυρώσαμε. Θέλουμε την παγκόσμια πλανηταρχία, μπορείς να μας τη δώσεις. Και αυτός βέβαια, ως γνήσιος έμπορος, είπε βεβαίως. Και εγώ τι κάνει να λαμβάνω από αυτό το συμβόλαιο, από αυτή τη συμφωνία. Τι θες, του είπανε, διαμάντια, χρυσό, εξουσίες. Άντε βρε ανόητοι, εγώ τα έχω αυτά, τους λέει. Θα σας τα δώσω για να παρασύρετε τους ανθρώπους στη μέση του νεοπλουτισμού και στη διαφορά των συνειδήσεων και τις διοικήσεις τους. Και τότε θα είναι υποκύριό σας. Άλλο θα είναι το δικό μου απόκτημα. Ποιο λοιπόν θα ήταν το απόκτημα, τους το είπε εκείνη την ημέρα. Το συμβόλαιό μας θα λήξει με το σφράγισμα όλων όσων διοικείται στον πλανήτη με τη βούλα του ονόματός μου σε αριθμό απάνω στο σώμα του. Με το χάραγμα δηλαδή. Αυτή είναι όλη η ιστορία και έτσι λύγει το συμβόλαιο. Δεν είναι ούτε τα πετρέλαια, ούτε τα αέρια, ούτε παραλίες, ούτε τα ξενοδοχεία, ούτε οι θάλασσες. Αυτά είναι το χρυσόχαρτο που κρύβει το πεστοκολατάκι με το δηλητήριο. Η πραγματικότητα είναι ότι θέλουν τις ψυχές όλων όσων κατοικούν επάνω στον πλανήτη. Πιστεύοντες οι άθλοι, οι ανόητοι, ότι αυτό που τους έχει πει ο πατέρας τους, ότι όταν θα έρθει η μέρα της κρίσεως, της δευτέρας παρουσίας, της ενδόξου δευτέρας παρουσίας του Κυρίου Μόνης του Χριστού, θα παρουσιαστεί ο εκπρόσωπός τους πατέρας τους διάβολος και θα πει στον Ιησού, τι θες εσύ από όλους εμάς, όλοι αυτοί εδιάλεξαν εμένα για πατέρα τους, για ποιμένα τους, εσένα δεν σε θέλουν, πήγαινε σε κανέναν άλλο πλανήτη να διοικήσεις, εδώ δεν σε θέλει κανένας. Και κοίταξε τους για να καταλάβεις ότι αυτό που σου λέω είναι γεγονός. Όλοι τους έχουν τη βούλα μου απάνω τους. Απάνω τους. Και θα πιστέψει ο άγιος ότι με αυτά τα μασονικά ψευτοδημοκρατικά θα πείσει τον Θεό να μην κάνει την κρίση και να αποφύγει την κόλαση που τον περιμένει και αυτόν και όσους τον έχουν ακολουθήσει. Θα τρέχουν όλοι αυτοί οι κύριοι παγκόσμιοι πλανητάρχες εντός εισαγωγικών. Πανικόβλητοι εκείνη τη στιγμή. Να του βάζουν μετάνοιες και να κλείνουν το σβέρκο και να του λένε «Κύριε, Κύριε, εμείς δεν ξέραμε, προσπαθήσαμε για το καλύτερο, μη μας βάζεις τα αριστερά με τα πρόβατα, τα στρεβλά και τα διεφθαρμένα». Και τότε θα ακούσουν τη ρήμη του λόγου του Κυρίου που θα τους πει «Κι είστε εσείς, δεν σας γνωρίζω, υπάγεται εις το εξώτερον πυρ».
αδερφοί Έλληνε στο Ορθόδοξο Χριστιανοί και χριστιανοί σε όλο τον κόσμο, αν ακούτε αυτή τη στιγμή αυτό το μήνυμα, φύγετε το γρηγορότερο από αυτού. Πάτε, ειδοποιήστε του συγγενεί σα, του φίλου σα, του συναδέλφου σα, τα παιδιά σα, τα εγγόνια σα, να φύγουν μακριά του, να του καταγγέλνουν διαρκώ και αδιαλείπτω, προκειμένου ο Θεό να δώσει το μήνυμα στην ανθρωπότητα, το μήνυμα τη σωτηρία που έρχεται ολοταχώ με τη Δευτέρα Παρουσία και την κρίση του, μετά από γεγονότα που θα ακολουθήσουν, καταστροφικά γεγονότα και πολέμου, που θα ακολουθήσουν ως συνέπεια αυτής της αποστασίας που παραγγέλνουν αυτοί οι τύποι της παγκόσμιας νέας τάξης πραγμάτων, της διετούς υπερμασονικής δοάς της Bilderberg. Εύχομαι καλόν αγώνα, καλή δύναμη και τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και της Ορθοδόξης Εκκλησίας στον αγώνα όλων μας. Αδελφοί Ορθόδοξοι, που ακολουθείτε τη σημερινή Ελλαδική Εκκλησία, σας κάνουμε έκκληση να φύγετε τρέχοντας από αυτή την Εκκλησία, διότι δυστυχώς γέμισε από προβατόσκημους τιμένες, οι οποίοι δυστυχώς σας οδηγούν στο θάνατο, στην αίρεση και στην απώλεια της αιώνιας ψυχούλας σας. Φύγετε το γρηγορότερο όπως παραγγέλνουν οι αποστολικοί κανόνες της Ορθοδόξης Εκκλησίας του Χριστού. Λέγουν ότι όταν οι τιμένες γίνονται προβατόσκημοι, δηλαδή από κάτω αλλάζουν, μεταλλάσσονται, γίνονται λίγοι, και είναι έτοιμοι να προδώσουν τα πρόβατα, να τα δώσουν βορρά στο λίγο και στους άλλους λίγους που έρχονται, τότε αφού καταλάβουμε τα πρόβατα εμείς οι απλοί χριστιανοί, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι προδότες, πρέπει να φύγουμε το συντομότερο από την Εκκλησία τους, διακόπτοντας κάθε επικοινωνία. Ούτε χέρι, λέγαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας με τους αιρετικούς. Δεν είναι ανάγκη να τους δείτε να φορέσουν λευκά παπικά άφια για να καταλάβετε ότι αυτοί ακολούθησαν οι πανέρες του παπισμού και του οικουμενισμού. Το βλέπετε από τα λεγόμενά τους, διότι οι περισσότεροι εξ αυτών, οι 99% κηρύττουν ότι και οι υπόλοιποι εκφραζόμενοι θρησκευτικώς με οποιονδήποτε τρόπο, όχι μόνο τον αιρετικό χριστιανικό, όχι δηλαδή μόνο τις παραφυλιάδες αιρέσεις του χριστιανισμού, όπου υπάρχουν εκπροσωπήσεις, παπικοί, προτεστάντες, αγγλικανιστές και όλοι αυτοί, αλλά και οι υπόλοιποι που ακολουθούν θρησκείες με πυρολατρεία, με δρακολατρεία, όπως στην Ιαπωνία, στην Κίνα, στο Αμαζόνιο κτλ. Ακόμα και αυτοί, λέει, οι μουσουλμάνοι ακόμα και αυτοί, δεν χρειάζεται να έρθουν στην Εκκλησία του Χριστού για να σωθούν. Αν είναι καλοί άνθρωποι, σώζονται. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο ψεύδος, η μεγαλύτερη απάτη που κυριάρχησε ποτέ στον χώρο της αίρεσης από την αρχαιότητα, από τις πρώτες εμφανιζόμενες αιρέσεις του Αρίου και του Νεστορίου μέχρι σήμερα αυτή την ψευδοοικουμενική σύνοδο την 8η. Ότι τάχα μου σώζονται όλοι φτάνουν να είναι καλοί άνθρωποι. Ακυρώνοντας έτσι το σημαντικότερο δόγμα της Ορθοδόξης Εκκλησίας του Χριστού, που είναι ότι ο άνθρωπος δεν σώθηκε ποτέ από την καλοσύνη του και από τη δικαιοσύνη του. Σώθηκε μόνο κατά χάρη. Και πότε έγινε αυτή η χάρη και του δόθηκε η σωτηρία του ανθρώπου? Όταν πίστεψε ότι ο Θεός και λυτρωτής του είναι ο Ιησούς Χριστός. Τότε μόνο ήρθε η σωτηρία. Διότι δεν υπήρχε άλλος λόγος, αν ξωνόταν ο άνθρωπος από την καλοσύνη του, να κατέβει ο Θεός τον Άδη και να κηρύξει και να αναστήσει μαζί του όσους τον πιστέψαν και να κενώσει τον Άδη ολόκληρο. Αν λοιπόν σωνόταν ο άνθρωπος από τη δικαιοσύνη και την καλοσύνη του, τότε γιατί βρεθήκαν όλοι οι αλυσοδέσμοι στον Άδη? Όλες οι αρχαίες εκφράσεις της θρησκείας γνωρίζανε έναν μια κοινή θεότητα. Ενώ τις υπόλοιπες θεότητες είχαν διαφορετικές μεταξύ τους. Άλλες θεότητες είχαν περιπίνει οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, άλλες θεότητες οι αρχαίοι Έλληνες, άλλες θεότητες οι αρχαίοι Σουμέροι και πήγαινε λέγοντας. Όμως μια κοινή θεότητα την είχαν όλοι. Τον Άδη. Γιατί τον εγνώριζαν καλά, διότι όλοι εκεί πήγαιναν. Δεν σωνόταν ένας. Και χρειάστηκε λοιπόν η θυσία του Ιησού Χριστού και το τίμιο αίμα του ως αντίλητρο για να πιστέψει η ανθρωπότητα, η ζωντανή και η ταμένη στον Άδη, ότι αυτό ήταν η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Και έτσι ήρθε η λύτρωση και η σωτηρία του ανθρώπου. Δεν ήρθε από την καλοσύνη και την δικαιοσύνη του, και αυτό είναι το μεγαλύτερο ψεύδος που κηρύττουν αυτοί οι αιρεσιάρχες όλοι. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Απλά αλλάζουν το χρυσόχαρτο του περιτυλίγματος
του Ισοπουλατακιού με το δηλητήριο. Ορθόδοξοι Έλληνες, σταματήστε να ακολουθείτε αυτούς τους προβατόσχημους ποιμένες σαν τον Ιερώνυμο, σαν τον πρωί Χριστόδουλο, σαν άλλους αρχιερείς που όλοι μπορούν να σας πω σήμερα, οι οποίοι έχουν αυτά τα στρεβλά, τα διεφθαρμένα δόγματα, τα αιρετικά. Πάρα πολλοί από αυτούς αναγνωρίζουν μυστήρια στους παπικούς, στους αγγλικάνους, στους προτεστάντες, σε ανθρώπους αμάρτητους όπως ακούσατε προηγουμένως από τον προλαγή σαν αδερφό. Τα μυστήρια είναι μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σε αυτή που έχει συνεχίσει την αποστολική διαδοχή αδιαρρήκτως, ακόμα όμως και την πίστη, την ακαινοτόμητο που παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Διότι αν δεν ακολουθείται ακαινοτόμητος η πίστη, δηλαδή αν δεν τηρούνται τα δόγματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που είναι μια καθαρά δογματική εκκλησία, τότε δεν υπάρχει καμία χάρις, κανένα μυστήριο και καμία λύτρωση δεν έρχεται στον άνθρωπο. Οι μασόνοι, όταν πρώτο πηγαίνει κάποιος να γραφτεί στη λέσχη τους, του λένε, για να γραφτείς θα μείνεις έξω από κάθε δόγμα. Για να μπορέσεις να γίνεις σοφός και να δεις τελικά την ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν θα ανήκεις σε δόγμα. Δεν σου ενδιαφέρει βέβαια τους μασόνους να μην ανήκεις στον πουδισμό ή να μην ανήκεις στην πυρολατρία ή στη δαιμονολατρία. Δεν σου ενδιαφέρει αυτό. Τους ενδιαφέρει να μην ανήκεις στην δογματική εκκλησία την Ορθόδοξον του Χριστού. Αλλά πώς να το πούνε ότι ξέρεις κάτι, τι να πατήσεις στην Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί δεν μπορείς να γράψουμε μέλος. Το λένε λοιπόν πλαγίως. Μην ανήκεις σε κανένα δόγμα, ξέροντας ότι έτσι θα σε κάνουν έξω την δογματική Εκκλησία του Χριστού. Και τότε θα σε κάνουν παράνομο θυμηρός του πατέρα του στον διαβόλου. Φύγετε αδελφοί το συντομότερο. Εγκατελείψτε αυτούς τους λίσταρχους που χωράνε άμφια και σε προδίδουν κάθε μέρα. Και δεν σε προδίδουν μόνο την Εκκλησία του Χριστού. Σε προδίδουν σε όλες τις πτυχές της ζωής σου. Προδίδουν ακόμα και την πατρίδα σου. Την ξεκουλάνε. Σήμερα που ξεκουλιέται η Ελλάδα, που είσαι κύριε Ιερώνυμε, να απαιτήσεις τα δίκαια του ελληνικού ορθοδόξου λαού. Να έχει αξιοπρέπεια και ελευθερία στην πατρίδα του. Πουλήθηκε όλη η Ελλάδα. Πού είσαι. Γέμισε ο τόπος Ισλάμ. Σε λίγο θα γίνονται φόνοι μέσα σε σπίτια Ελλήνων από τους φρατικούς τσιχαντιστές και τους πράκτορες τους Άραβες της ISIS. Εσύ, αντί να βάλεις τις φωνές, θα ISIS, τους λύκους και τα τσακάλια που θα φάνε τους Έλληνες Ορθοδόξους. Αυτός είσαι. Ένας προδότης και μισός της πατρίδας και της Εκκλησίας. Και εσύ και αυτοί που σε ακολουθούν και ξέρουν πολύ καλά ότι εκτελούν μαζί σου αυτό το σχέδιο. Στο ανάθεμα των Αγίων Πατέρων να είσαι και εσύ και η παρέα σου. Ανάθεμα! Ανάθεμα! Αυτά που ακούτε δεν εξέρχονται από μίσος. Υπάρχει η ιερή αγανάκτηση. Η ιερή αγανάκτηση από την αγάπη για την αλήθεια προς την Αγία Τριάδα, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και τον άνθρωπο, ο οποίος άπαξ και γεννηθεί δεν πεθαίνει ποτέ. Και βλέποντας αυτό το βιντεάκι, είτε οι αγαπητοί μας Εβραίοι, Ισλαμιστές και όλοι οι ασθενείς συνάνθρωποι μας, να αφήσουν αυτά που πιστεύουν, διότι είναι ανύπαρκτα. Μόνο Ιησούς Χριστός είναι Θεός αληθινός και είστε όλοι μα όλοι και πρόσεχοι. Γεια σας αγαπητοί μου. Καλό και τίμιον αγώνα σας έχω. Διαβάσουμε τις μεταρρυθμίσεις που κάνουν κάτω στην Κρήτη. Η Μυστρική Σύνοδος των Αρχιερέων του Αντιχρίστου. Λοιπόν, πρώτο, θα μεταρρυθμίσουν τις ακολουθίες. Η Θεία Λειτουργία θα την καλοκαιρινή περίοδο από τις 7.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Το δε πρωί, η χειμερινή περίοδο, θα τελούν τη Θεία Λειτουργία από τις 10 έως τις 11.30 το πρωί. Όλα αυτά που θα σας διαβάσουμε θέλουν να τα εφαρμόσουν από το 16 το Σεπτέμβρη μέχρι και το 18. Αυτά ψηφίζουν κάτω τώρα οι αρχιερείς του Αντιχρίστου. Θα καταργήσουν τα τέμπλα από τους ιερούς ναούς. Θα βάλουν στην εκκλησία εικόνες όχι βυζαντινής νοοτροπίας, αλλά αναγεννησιακές. Ψυχεδέλειας. Θα βάλουν στην εκκλησία μέσα μουσικά όργανα.
κατάργηση ράσεων εκτός των ιερών ναών από τους κληρικούς, τους μισθωτούς ποιμένας του Ρότσιλ και του Ροκφέλλερ, αφαίρεση γενίων και μαλλιών, διότι αγαπητοί μου, κληρικός αράσωτος, άρα άσωτος. Κατάργηση αγρυπνιών εις τους ιερούς ναούς και εις ιερές μονές. Κατάργηση αντισημιτικών αγίων όπως ο Άγιος Κοσμάς Ευκολός. Εισαγωγή αντιρατσιστικού κηρύγματος από όλους τους κληρικούς όλων των βαθμίδων. Αφαίρεση αντισημετικών ύμνων εις τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, όπως τη Μεγάλη Εβδομάδα, ήδη από χρόνια αφαιρούν τα τροπάρια του επιταφείου κατά των Εβραίων, των Χριστοκτόνων Εβραίων. Εισαγωγή νέων ακολουθιών. Και εδώ είναι η ερώτηση. Ποιες νέες ακολουθίες θα εισάγουν? Και ο ίδιος ερωτώ, επειδή βλέπω πολλούς νεοέλληνες να γυρίζουν με ένα σκυλάκι στα χέρια πρωί, μεσημέρι και βράδυ, μήπως κάνουν ακολουθίες για τα σκυλιά και τα γατιά? Εισαγωγή περιβαλλοντολογικών εορτών, αφιερωμένες στη Μητέρα Γη. Δηλαδή μπορεί να πάτε στην εκκλησία και να δείτε στο προσκυνητάρι μια εικόνα με τη γη και να σας πούνε σήμερα ότι εορτάζουμε αυτή την εορτή. Θα εισάγουν τρεις εορτές το χρόνο για το ψευτοεβραϊκό ολοκαύτωμα, ολοκαύτωμα των ψευτοεβραίων. Καταργούν τις τεχνικές εορτές. Δεν θα καταθέτουν πλέον στεφάνια στις εορτές της Εθνικής Επετείους μετά τη λήξη της Θείας Λειτουργίας. Κατάργηση του Αββάτου σε όλες τις εκκλησίες και σε κάποια μοναστήρια που διατηρούν το Άββατο. Κατάργηση στο Άββατο του Αγίου Όρους, το οποίο επιθυμούν, αλλά αυτό με τίποτα δεν θα επιτύχουν. Θα κάνουν μάθημα στα κατηχητικά σε όλους τους πιστούς και ειδικά στους νέους για όλες τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και για όλα τα θρησκευτικά κέντρα όλων των χριστιανών και όλων των εκκλησιών αιρέσεων δηλαδή. Αντί δηλαδή να διδάσκουν στα κατηχητικά τους νέους για την Ορθοδοξία, θα τους διδάσκουν για προτεθατισμό, για παπισμό και για κάθε είδος αίρεση. Εισαγωγή νέων παθρησκευτικών ακολουθιών μεταμουσικών οργάνων. Ήδη το σήμα στο Κρήτη στην Κολυμπάρη συμβολίζει 2-3 ανθρωπάκια, το ένα υψώνει το χέρι του προς το σταυρό, προς όλες τις εκκλησίες των αιρετικών, το ένα υψώνει το χέρι του προς το ημισέλινο, προς τους μουσουλμάνους δηλαδή, και το άλλο προς το εβραϊκό αστέρι, δηλαδή ετοιμάζουν κάτω την πανθρησκεία. Θα έχουν μέσα εις τους ιερούς ναούς αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές συναυλίες. Προφανώς θα διοργανώνουν και για μας που μας θεωρούν ρατσιστές και φασίστες. Ρατσιστές είναι αυτοί και φασίστες είναι αυτοί, διότι το αφεντικό τους και ο Θεός τους, ο Αντίχριστος, είναι ο μεγαλύτερος ρατσιστής της ιστορίας και ο μεγαλύτερος φασίστας. Αυτά και άλλα πολλά θέλουν να κάνουν, αλλά ο καλός μας Θεός, με την προσευχή τη δική μας και με την πίστη δική μας, ελπίζουμε να τα αποτρέψει. Και αν δεν τα αποτρέψει, θα είναι προς τιμωρίαν αυτών. Εμείς οφείλουμε να παραμείνουμε ορθόδοξοι. Την άλλη εβδομάδα που θα τελειώσει αυτή η ψευτοσύνοδος, επειδή βγήκαν κάποιοι ιερείς του νέου μερολόγιου και είπανε ότι δεν συμφωνούν, θα μνημονεύσουν τον Ιερώνυμο. Ειδού το αποτέλεσμα, και θέλω να πω κάτι στον Πειραιός. Είχε προκαλέσει τον Πάπα, έναν καθολικό, να κάνουν αγιασμό για να δουν ποιος είναι ο αγιασμός ο καθαρός. Και εγώ σου λέω, Πειραιός, εγώ προσωπικά, έλα να κάνουμε μετά τη Δευτέρα εμείς οι δύο αγιασμό, που είμαι απλός πολίτης.
να δούμε πού είναι το Άγιο Πνεύμα. Και θα δούμε πού είναι το Άγιο Πνεύμα. Περιμένω τη Δευτέρα απάντησή σου. Είμαστε απόψε που είμαι, που είμαστε, μπορεί να είμαστε τρεις και ο Κούκος, αλλά είναι ένας προς έναν ομολογητές. Όλοι αυτοί που βλέπω εδώ τα μάτια μου, είμαι υπερήφανος για όλο τον κόσμο αυτό. Είναι όλοι ομολογητές. Και ο Έ και αλίμονος αδέλφια μας, οι οποίοι, συγγνώμη, οι οποίοι κάθονται τέτοιες ώρες στα καφενεία, στα ξενυχτάρικα που είναι από την προηγούμενη ημέρα, που έχει άλλοι μόνο σε αυτούς που δεν δίνουν βάση και σημασία στα θέματα της Ορθοδόξου πίστεως και της πατρίδος μας. Ξέρουν που είναι στην Αρχιεπισκοπή, κάθε μέρα συμβαίνει αυτό. Μαζευόμαστε εδώ από τις 5 η ώρα και μετά. Είστε όλοι προσκαλεσμένοι. Θέλω να σας διαβάσω κάτι από τους Αγίους Πατέρες. Για βοήθεια λίγο. Κράτα το μικρόφωνο. Κράτα το μικρόφωνο. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουρίδης λέγει: πιο κοντά. Το μνημόσυνο του αιρετικού επισκόπου είναι μόλυνση της πίστεως. Αλλά αυτοί έγιναν αιρετικοί και χάθηκαν. Άλλοι παρέμειναν ορθόδοξοι, άλλοι χάθηκαν γιατί είχαν εκκλησιαστική επικοινωνία με αιρετικούς. Δεν πρέπει να έχουν, αδελφοί μου, καμία απολύτως επαφή με αιρετικούς, ιδίως σε θέματα πίστεως. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέει: πάσα αποδοχή των αιρετικών ισοδυναμεί με άρνηση πίστεως. Γίνομαι κατανοητός. Ψεύτικη αγάπη προς τον αμετανόητο αιρετικό είναι μισανθρωπία, αφού το να πίνει να πιστεύει, βλάσφημα, κινδυνεύοντας το να χαθεί. Ο Άγιος Μέγας Βασίλειος λέγει: ούτε μία ώρα σε συγκέντρωση με αιρετικούς. Ο Άγιος Εφραίμος Ήρος: αλίμονος εκείνους που μολύνουν την Αγία Πίστη ή συμβιβάζονται με αιρετικούς. Ξέρετε, θα μπορούσε ο Βαρθολομαίος να στείλει 1, 2, 3 στελέχη, αν είχε την αλήθεια, θα ερχόταν εδώ πέρα να μας πει: ελάτε εδώ βρε κουτί, γιατί έρχεστε εδώ και δημιουργείτε προβλήματα και μας γιουχάρετε. Ελάτε να σας εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτή η σωμάζωξη που έγινε στην Κρήτη και είναι υπέρ και εσάς και ημών, αλλά δεν έχουν τα κόσκια διότι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Είναι ενσωματωμένοι με τη μασονία, το διεθνή σιωνισμό και μόνο το αποδεικτικό, αγαπητοί μου, ότι έχουν στο κέντρο τους έναν αβάπτιστο άνθρωπο, ασπροχωρεμένο υποκριτικά, τον Πάπα Ρώμης, ο οποίος, όπως σας είπα και χθες, είναι αβάπτιστος και παριστάνει τον αρχηγό των εκκλησιών. Ποιος είναι αβάπτιστος? Δηλαδή, μου προκαλεί και πρέπει να φτιαχτεί μία ταινία. Κωμωδίας είναι αυτό το θέμα. Μόνο αυτό το γεγονός ακυρώνει κάθε καλή προαίρεση και βγαίνει το συμπέρασμα: όποιος πάει να γίνει μέλος αυτής της πρώτης ληστρικής συνόδου, έχει και αυτός λερωμένη τη φωλιά του και είναι και αυτός απόβρασμα. Καλόν και τίμιον αγώνα σας εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Κύκτος η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα ο Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξασι σε γνωρίζει.
πολύ κόψει του σπαθιού την τρομερή. Δεν γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη τον Ελλήνο απ' τα ιερά. Έσα πρώτα αντριωμένη γέρο γέρο ελευθεριά. Έσα πρώτα αντριωμένη γέρο γέρο ελευθεριά. Και σαν ρότα παντριωμένη χέρο χέρο ελευθερία. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω! Ζήτω ο έθνος! Ζήτω! Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω! Ανάθεμα στους αιρετικούς τρεις! Ανάθεμα! 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 Και τρεις ανάθεμα! Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν! Αύριο στις...